την οργή του κολυμβητικού ομίλου Ξάνθης του ιστορικού αθλητικού συλλόγου τη πόλη, προκάλεσε η απόφαση του Δήμου να προχωρήσει στην προσωρινή αναστολή λειτουργία του κολυμβητηρίου για τη συντήρηση των δεξαμενών. Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο ομίλος τονίζει τα εξής. Με μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση ενημερωθήκαμε από τον τοπικό τύπο ότι ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε τη διακοπή λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμπητηρίου Ξάνθης για προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 8 Ιανουαρίου του 2023. Η ενέργεια αυτή του Δήμου, η οποία δεν αιτιολογήθηκε από καμία έκτακτη συνθήκη, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία των τοπικών αθλητικών συλλόγων κολύμβησης. Να σημειώσουμε ότι πανελλαδικά τα κολυμβητήρια προβαίνουν στι απαραίτητε συντηρήσει κατά το μήνα Αύγουστο, που είναι ο μήνα χωρί αγωνιστικέ υποχρεώσει για του κολυμβητέ. Να σημειώσουμε ότι πανελλαδικά οι Αθλητικοί Κολυμβητικοί Σύλλογοι αυτή τη χρονική περίοδο κάνουν τον προγραμματισμό των προπονήσεων κατά τι ημέρε των Χριστουγέννων, που απαιτούνται για την εντατική προετοιμασία των αθλητών για το χειμερινό πρωτάθλημα κολύμβηση. Είναι προφανέ ότι η διακοπή λειτουργία του Δημοτικού Κολυμπητηρίου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στα σωματεία, των οποίων οι αγωνιστικέ υποχρεώσει είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά ακυρώνει και τι εκμαθήσει των αθλητών, οι οποίοι έχουν καταβάλει τι μηνιαίε σύνδρομέ του και ξεκίνησαν το άθλημα τη κολύμβηση, βασιζόμενοι στην εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Θυμίζουμε ότι η καθυστέρηση τη επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από τον Ιανουάριο του 2022 οφειλόταν κατά τη Δημοτική Αρχή στου συντατικού ελέγχου και τι δοκιμέ που έκαναν οι αρμόδιε υπηρεσίε του Δήμου και ο Εργολάβος. Η έναρξη δε της λειτουργίας αυτού έγινε με την απόλυτη διαβεβαίωση ότι ελέγχθηκαν τεχνικά οι εγκαταστάσεις και μηχανολογικές μονάδες. Τέτοια ευνίδια ενέργεια θα δικαιολογούνταν μόνο από κάποια ακραία συνθήκη για την οποία δεν έχουμε καμία επίσημη και αιτιολογημένη ενημέρωση. Όταν δεν έγινε εκ μέρου μα η καταβολή χρήση τέλου τη κολυμβητική δεξαμενή για τον τρέχοντα μήνα, δεν είχαμε καμία ενημέρωση για τη σχετική πρόθεση τη διοίκηση ώστε να μπορέσουμε έγκαιρα να ενημερώσουμε τα μέλη μα και να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Τέτοιε συμπεριφορέ δυστυχώ ανακαλούν στη μνήμη μα παλιέ μέρε που έκλεινε το κολυμβητήριο για τι γιορτέ και δεν του Δημοτικού Κολυμπητηρίου και την επαναλειτουργία του νέου υπερσύγχρονου κολυμπητηρίου Ξάνθης και ενώ οι γειτονικοί δήμοι εκμεταλλευόμενοι τι εγκαταστάσει του προάγουν το κολυμβητικό αθλητικό και τουρισμό, καλώντα ομάδε για προετοιμασία, είναι τουλάχιστον αδικαιολόγητη η στάση αυτή τη Δημοτική Αρχή. Με δεδομένη την έλλειψη επαρκού ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ξάνθη, αμφισβητούμε ότι πρόκειται για προγραμματισμένε εργασίε συντήρηση από τι 24 Δεκεμβρίου έω τι 8 Ιανουαρίου. Με το παρόν, δηλώνουμε την ενόχλησή μα για αυτή την ακατανόητη ενέργεια εκ μέρου τη Δημοτική Αρχή και αναμένουμε επαρκεί εξηγήσει, οι οποίε οφείλονται. Στου πολίτε τη πόλη μα, στα εκατοντάδε παιδιά που επιτέλου μπόρεσαν να ξεκινήσουν την εκμάθηση κολύμβηση, στου αθλητέ των αγωνιστικών κατηγοριών, των οποίων ουσιαστικά ακυρώνεται η προσπάθεια, και του γονεί αυτών που με κόπο καθημερινά στηρίζουν τι επιλογέ των παιδιών του.